Να ξεπεράσουν τα εμπόδια που καθυστερούν την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν. Επιχειρούν οι μεγάλες δυνάμεις και η Τεχεράνη, παρά το ότι έληξε πριν από μερικές ημέρες η προθεσμία που είχε τεθεί. Πάντως, δυτικός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να συνεχίζονται επαόριστον και αν δεν υπάρξει μια συμφωνία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, θα τερματιστούν. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων για τα οποία είναι απαραίτητος ο πολιτικός διάλογος. Θα χρειαστούν να υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές. Θα χρειαστεί να ληφθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις και από τις δύο πλευρές, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και από τις δύο πλευρές να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Φιλιπ Χάμοντ. Η απεσταλμένη του Euronews στη Βιέννη, Ρεϊχάνε Μαζαχερή, μεταδίδει. Η επίλυση των εναπομείναντων θεμάτων απαιτεί περισσότερο χρόνο. Αυτή είναι η μόνη και σημαντική είδηση που προκύπτει από την αίθουσα των συζητήσεων, παρά το ότι οι διαπραγματευτές λένε ότι δεν πρόκειται για επέκταση της διορίας. Στη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών, οι διαπραγματεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών τελείωναν το βράδυ και οι δύο πλευρές τόνιζαν με έμφαση ότι ο χρόνος επίλυσης των διαφορών είναι τώρα ή ποτέ.